걸으면 그냥 예비 소품인 것 같아. Ο πολιτιστικός
Εθνικός Σύλλογος Μερακλίδες Άντας. Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής. Ο Σύλλογος Καπαδοκών Ο Μέγας Βασίλειος. Ο Εύξηνος Πόντος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένιο. Σύλλογος Κρητών Ο Ψιλωρίτης. Ο Σύλλογος Κυπρίων Νομουροδόπης. Σύλλογος Σαρακατσάνου. Thank you.
Εθνικός Σύλλογος Γυναικών Μέσης και Φίλων Καρλικιωτών. Thank you.
το 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Και μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Εντάξει, βλέπετε τώρα. Της παρέλασης το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Παραλάβει το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης. Μαθήτριες και μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Ha 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 ha!
Ιατρικό Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, Μάσταλι. Παρελάβει το Ιεροσκοναστήριο Κομωτινής. Μαθήτριες και μαθητές από το Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κομωτινής. Πλησιάζει η Παντίνα του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, Γυμνάσιο και Λύκειο Μουσικού Κομωτινής. Μαθήτριες και μαθητές του πρώτου γυμνασίου Κομωτινής. Είναι το δεύτερο γυμνάσιο της πόλης. Οι μαθητές του τρίτου γυμνασίου Κομωτινής. Παραλάβει το τέταρτο γυμνάσιο. Thank you.
Καρλί και ο Κομωτινής. Επάλ Κομωτινής. Μπροστά από την εξέδρα πέρασαν τα μέλη της λέσχης εφέδρων ενόπλων δυνάμεων νομουροδότης. Φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της παρέλασης. Οι νέοι της Ροδόπης τίμησαν με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας την επέτειο της 14ης Μαΐου. Αποχωρεί λοιπόν και η Φιλαρμονική του Δήμου με έκδηλη την ικανοποίηση των μουσικών της από την πετυχημένη παρουσία τους στο σημερινό γιορτασμό. Με τη συμμετοχή τους τίμησαν τη μεγάλη εθνική επέτειο και δήλωσαν έμπρακτα την αφοσίωσή τους στην προάσπιση των ιδανικών της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εθνικής μας κυριότητας. Αποχωρεί λοιπόν με συμμετοχούς συμμετοχούς.
Αυτό, προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ανέφερε στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το τέλος του πρώτου μέρους της παρέλασης και δέχθηκε τα συγχαρητήρια για την άψογη εμφάνιση των τμήματων. Στο σημερινό επετειακό εορτασμό της 14ης Μαΐου, το παρόν δίνει η αυτού εξοχότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υφυπουργός. Η μεγάλη στρατιωτική παρέμβαση ανοίγει η στρατιωτική μουσική. Με την άρτια τεχνική της κατάρτισης αποτελεί πολύτιμο κομμάτι όχι μόνο του στρατού μας, αλλά και της πολιτείας.
καταλάβουν η πολεμική σημαία της 21ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, που αποτελεί το πιο ιερό και υψηλότερο σύμβολο της χώρας του κράτους και του έθνους. Μέσα και πάνω σε αυτήν συγκυκλώνεται και αντικατοπτρίζεται η ιστορία του, το παρελθόν του, το παρόν του, αλλά και η προοπτική του στο μέλλον. Που παίξει 46 πιθανοκίνητου του τάγματος πεζικού, της 211 επιλαρχίας μέσων αρμάτων, της 1ης επιλαρχίας αναγνωρίσεως του τάγματος εθνοφυλακής Νομόπης και του τάγματος εθνοφυλακής Κομοτηνής. Παρελάβει ο διοικητής και το επιτελείο του πρώτου τάγματος Παρελάσεως. Ακολουθούν οι λόγοι του πρώτου τάγματος με άπειρο παράσχημα, υψηλό ηθικό και άρτιου κλιματισμού. Υπερασπιστές της ελευθερίας του ελληνικού λαού από τα σπλάχνα του οποίου προέρχονται και οι ίδιοι. Παρελάβει ο διοικητής και το επιτελείο του δεύτερου τάγματος Παρελάσεως. Ακολουθούν σε άπειρους σχηματισμούς οι λόγοι του δεύτερου τάγματος, φρουρή των συνόρων της πατρίδας μας και των υψηλών ιδανικών της ελληνικής φυλής. Σημερινό επαιτειακό εορτασμό της 14ης Μαΐου το παρόν έδωσε η αυτού εξοχότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος.